Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε, Star System, και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Και πάμε να δούμε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που έρχονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και γιατί λέω κοσμογονικές αλλαγές? Γιατί ο Πλούτωνας μπαίνει στον υβροχό για τα καλά. Δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω, ποτέ τουλάχιστον όσο ζούμε εμείς, έτσι. Θα ξαναγυρίσει τον εγώ καιρό μετά από 250 χρόνια. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, εκτός αν έχει βρεθεί το ελιξίριο της μακροζωίας και ζήσουμε μέχρι τότε. Το εύχομαι. Ή μάλλον δεν ξέρω αν το εύχομαι, αλλά τέλος πάντων. Ο Πλούτωνας λοιπόν προχωρά στον υβροχό, θα μείνει μέχρι το 2044 σε αυτό το ζώδιο. Ήδη έχει κάνει δύο δοκιμαστικές εισόδους και εξόδους που γύριζε ανάβρωμο στον εγώ καιρό. Τώρα όμως πια αλλάζουν τα πράγματα και όταν οι αργοί πλανήτες, ξέρετε, αλλάζουν ζωδιακή θέση, η αλήθεια είναι ότι διαφοροποιούνται πάρα πολύ οι συνθήκες στη ζωή μας και δεν εννοώ μόνο σε ατομικό επίπεδο, κυρίως εννοώ σε συλλογικό επίπεδο. Αυτά δηλαδή που θα δούμε με τον Πλούτωνα στον υβροχό από τις 19 Νοεμβρίου παρακαλώ πλέον σε αυτό το ζώδιο, έχουν να κάνουν πιο πολύ με το συλλογικό ασυνείδητο okay, και με εμάς ως μονάδες, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να κινηθούμε. Ο Πλούτωνας λοιπόν στον υβροχό, το έχουμε ξαναπεί ότι ήταν την περίοδο των μεγάλων επαναστάσεων, της Αμερικάνικης, της Γαλλικής Επανάστασης, είναι σε ένα ζώδιο που σχετίζεται με την Επανάσταση, σχετίζεται με τη συνειδητοποίηση. Ούτως ή άλλως τα ζώδια αυτά, ο εγώ καιρός, ο υδροχός, ο εχθής, θεωρούνται συλλογικά ζώδια. Και είναι σε αυτά τα ζώδια πια. Ήδη είδαμε το 2008 που πέρασε τον εγώ καιρό πόσα πράγματα αλλάζουν. Τώρα λοιπόν ο Πλούτωνας θα φέρει τα πάνω κάτω. Είναι ο πλανήτης που συνδέεται με τη ζωή και το θάνατο σε συμβολικό επίπεδο. Συνδέεται με τα πάθη, με τη δύναμη, την εξουσία, τον ορυκτό πλούτο, τη γεωλογία, την πολιτική, το μυστήριο, τη μεταμόρφωση, τα πλούτη, Πλούτωνας, Πλούτος, την πνευματική ανύψωση. Συνήθως η δράση του είναι, ξέρετε, έρχεται, καταστρέφει, αλλά και μετά αναγεννά. Είναι όπως ένα δάσος το οποίο καίγεται και μετά αναγεννιέται. Κάπως έτσι. Τώρα τι ακριβώς θα κάψει, αυτό είναι μία άλλη υπόθεση. Σίγουρα πάντως είναι μία περίοδος αρκετά μεγάλη, αυτή των 20 ετών. Θα δούμε, δηλαδή, δεν είναι ότι θα γίνει κάτι από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά μέσα σε αυτά τα 20 έτη φαίνεται ότι μπορεί να δούμε το λαό να αντιπαρατίθεται για τα καλά με την εξουσία. Και δεν εννοώ μόνο το λαό το δικό μας, εννοώ γενικότερα τους λαούς σε αυτόν τον κόσμο. Και επίσης έχει να κάνει και με οτιδήποτε αφορά το διάστημα. Νομίζω ότι θα ακούσουμε μαντάτα και από εκεί και για ζωή εκτός του πλανήτη μας. Έχει να κάνει με την αστρονομία, με την αστρολογία, έχει να κάνει με τις αεροπορικές μεταφορές, τον ηλεκτρισμό, τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη όλα αυτά δεν έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολύ. AI, chat, GPT, όλα αυτά λοιπόν φανταδούμε στο έπακρο. Τώρα αν θα είναι για το καλό μας ή αρχικά τουλάχιστον μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε διορθώσεις την πορεία για να είναι για το καλό μας, θα το δούμε. Επιστήμη, τεχνολογία, ενέργεια, αυτά είναι τα καυτά θέματα που φέρνει ο Πλούτωνας στον υβροχό μέσα στα επόμενα χρόνια. Τα ρομπότ, ξέρετε. Το ζήτημα είναι αυτό που είπα και την πρώτη φορά που αναλύσαμε τον Πλούτωνα στον υβροχό, είναι να μην χάσουμε την ανθρώπινη διάστασή μας μέσα σε αυτά τα χρόνια. Εκτός από τον Πλούτωνα που μπαίνει στον υβροχό και θα αναλύσουμε σήμερα, έχουμε και άλλη μια αλλαγή μέσα στην καινούργια εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ο ήλιος περνά στο ζώδιο του Τοξότη το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου και η αλήθεια είναι ότι είναι πάντα μια πιο αισιόδοξη νότα ο ήλιος στον Τοξότη, άσχετα αν υπάρχει και ένας Κρόνος εκεί πέρα που θα τον στριμώξει κάποια στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κάτι πιο δυναμικό, κάτι πιο αισιόδοξο, κάτι πιο εξωστρεφές.
Βέβαια, φέτος η πορεία του ήλιου στον Δοξότη θα είναι παράλληλα με την πορεία του ανάβρωμου Ερμή στον Δοξότη, από 26 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Θα πούμε όμως γι' αυτό αναλυτικά, για τον ανάβρωμο Ερμή, στο επόμενο Star System. Προς το παρόν, ας κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Ούτως ή άλλως το ζώδιο του Δοξότη συνδέεται με αυτό που λέμε η μεγάλη εικόνα των πραγμάτων. Και αυτή η μεγάλη εικόνα φαίνεται να είναι αρκετά έτσι, πιο χαλαρή, αλλά και πιο αισιόδοξη.